δύσκολα τη επικαιρότητα, έτσι. Το και στον 31χρονο που και δίνει το μυαλό μάχη. Μας εννοείται ότι είναι στον αστυνομικό. Βεβαίως. Το 31 ετών αστυνομικό, ο οποίο δίνει μάχη για τη ζωή μετά από αυτό που του συνέβη, μετά από αυτή την επίθεση που δέχτηκε με την ναυτική φωτοβολίδα στο, έξω από το γήπεδο του Ρέντι. Ο άνθρωπος νοσηλεύεται στο κρατικό Νικαίας. Έχουμε και εξελίξεις γύρω από τα πρόσωπα τα οποία είχαν κρατηθεί από τους αστυνομικούς. Θα μάθετε σε λίγο λεπτομέρειες για την τύχη τους. Ας ξεκινήσουμε όμως από τον αστυνομικό, τον 31 ετών αστυνομικό. Δήμητρα Σέκη βρίσκεται έξω από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Δήμητρα, δώσ' μας τις τελευταίες πληροφορίες. Καλή σας ημέρα. Παραμένει λοιπόν διασωληνωμένος με μηχανική υποστήριξη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Κρατικού Νίκαιας. Είναι σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση ο 31 ετών που του καρφώθηκε στο μυρό η ναυτική φωτοβολίδα στα επεισόδια που έγιναν έξω από το κλειστό γυμναστήριο στο Ρέντι. Να σας πω ότι έχουν γίνει χειρουργικοί καθαρισμοί. Έχουν αφαιρέσει την ναυτική φωτοβολίδα μήκους 5 εκατοστών από το μυρό, όπου παρέμενε φλεγόμενη μέχρι να καεί εντελώς η πυροτεχνική. Ήλη, με αποτέλεσμα λοιπόν να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στους ιστούς και στα αγγεία. Να υπενθυμίσουμε ότι όταν άργησε πάρα πολύ να φτάσει στο νοσοκομείο, έφτασε στο πλησιέστερο νοσοκομείο, το οποίο μάλιστα δεν εφημερίδευε. Παρ' όλα αυτά, οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν και έκαναν το καθήκον τους ουσιαστικά. Πραγματικός αγώνας δρόμου, έτσι, για να φτάσει όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα. Και αφού βεβαίως οι συνάδελφοί του είχαν παράσχει τις πρώτες βοήθειες με τουρνικέ επιτόπου. Δηλαδή πραγματικά δώσανε μάχη όλοι για να τον κρατήσουν στην ζωή. Ακριβώς. Έχασε όμως δυστυχώς πάρα πολύ αίμα. Μόλις έφτασε εδώ στο νοσοκομείο δεν είχε τις αισθήσεις του και μετά από 25 λεπτά έπαθε καρδιακή ανακοπή. Παρ' όλα αυτά οι γιατροί κατάφεραν να τον επαναφέρουν και είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές που βιώνουν τώρα η οικογένειά του και η σύζυγός του και έρχονται διαρκώς εδώ αστυνομικοί για να του συμπαρασταθούν. Ναι, μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες. Του έβαλαν μόσχευμα στην αρτηρία και στέντ στην καρδιά και τώρα περιμένουμε να δούμε. Υπάρχουν φόβοι για το αν θα μπορέσει όταν ξυπνήσει να λειτουργήσει ο εγκέφαλός του. Βέβαια, τώρα από εκεί και πέρα αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, να καταφέρει ο άνθρωπος να επανέλθει, να λειτουργήσει ο εγκέφαλός του. Να πούμε ότι έχει φτάσει μήνυμα σε όλες τις μονάδες της αστυνομίας για να δώσουν αστυνομική αίμα. Χρειάζεται πολύ αίμα ο άνθρωπος, έτσι. Τι να πούμε, να πάνε όλα καλά, να επανέλθει, να είναι γερός και δυνατός όπως πριν από το περιστατικό. Ναι, βέβαια. Αυτή είναι η πιο σημαντική μάχη που δίνει αυτός ο άνθρωπος, γιατί υπάρχει και μια δεύτερη μάχη που δίνουν πια οι συνάδελφοί του για να εντοπίσουν το δράστη αυτής της επίθεσης. Ακριβώς. Και θα δούμε τώρα τον Σωτήρη Μπαρσάκη για να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει γύρω αυτήν την ιστορία. Γιατί εμείς ξυπνήσαμε, Γιώργο, με την πληροφορία ότι έχουν κρατηθεί στο μεταγόν 24 άτομα από τα 400 τόσα. Γιατί εκεί φαίνεται πως υπήρχαν ισχυρότατες ενδείξεις ότι τα άτομα αυτά τα 24 είχαν άμεση συμμετοχή. Και ενδεχομένως ένας εξ αυτών να έριξε και τη βολή εναντίον του αστυνομικού. Σωστά. Πριν από λίγο όμως μάθαμε ότι αφέθησαν όλοι ελεύθεροι. Σωτήρη. Έτσι ακριβώς βρισκόμαστε έξω από το μεταγωγόν, όπου από εχθές άρχισαν να αφήνονται σιγά σιγά ελεύθεροι όλοι οι προσαχθέντες που είχαν λόγω των επεισοδίων. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη συλλογή γενετικού υλικού ώστε να ταυτοποιηθεί αν κάποιος από αυτούς έχει πυρίτιδα πάνω του, ούτως ώστε να διαπιστώσουν αν συνδέεται με την φωτοβολίδα. Στη συνέχεια, μέχρι αργά τα ξημερώματα, αφήνονταν ελεύθεροι. Ήταν πάρα πολύ ανήλικοι μεταξύ των οποίων βρίσκονταν εκεί. Ήρθαν γονείς εδώ απ' έξω εχθές, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ούτως ώστε να ενημερωθούν για τα παιδιά τους και πριν από λίγο αφέθηκαν και οι υπόλοιποι ελεύθεροι. Οι αρχές υπάρχει εξήγηση αναζητούν... γι' αυτό από τις αστυνομικές αρχές. Δηλαδή πήρανε το υλικό που θέλανε και απλά για νομικούς λόγους έπρεπε να αφαιθούν ελεύθεροι. Προχώρησαν στη συλλογή των ό,τι υλικού υπήρχε από τους ανθρώπους και συνεχίζονται οι έρευνες και σε άλλα ζητήματα. Ναι, το θέμα τώρα, Γιάννη, είναι ότι κάποιοι αρνήθηκαν αρχικά να δώσουν DNA και να δακτυλοσκοπηθούν. Δεν ξέρουμε αν τελικά κατάφεραν οι αστυνομικοί να τους πείσουν να δώσουν όλοι DNA και όσοι έχουν αφαιθεί ελεύθεροι έχουν δώσει DNA, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο κομμάτι της υπόθεσης. Αν θα μπορούσαν να ταυτοποιηθούν δηλαδή, ή αν για κάποιο άλλο λόγο αφαιθήκαν ελεύθεροι, θα τα δούμε στη συνέχεια. Εντάξει, απλά εγώ στέκομαι και το σχολιάζω λίγο παραπάνω, γιατί τα 24 αυτά άτομα
Δεν ήταν κάποιοι τυχαίοι, ήταν γνώριμοι των αρχών. Σωστά. Οι οποίοι έχουν απασχολήσει τους αστυνομικούς και σε παλαιότερα περιστατικά είτε έχουν να κάνουν με γηπαιδικά επεισόδια είτε με εξωγηπαιδικά επεισόδια. Σωστά. Πορείες, συλλαλητήρια και ούτω καθεξής. Σωστά. Λοιπόν, Σωτήρη, σε ευχαριστούμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Παραμένεις εκεί και μας ενημερώνεις για ό,τι νεότερο. Γιάννη Σουλιώτης, ίσως μας δώσει κάποιες απαντήσεις. Για να τον δούμε. Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη. Για πες μας λίγο τώρα από εδώ και πέρα τι γίνεται και προς τα πού κινούνται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών. Κοίταξε, η αντίδραση της αστυνομίας στην προκειμένη περίπτωση ήταν πολύ συγκεκριμένη. Όταν έγινε γνωστή η επίθεση που στον αστυνομικό και ο σοβαρός τραυματισμός του, ουσιαστικά απέκλεισαν το κλειστό γήπεδο βόλεϊ, δεν άφησαν κανέναν παρά μόνο τα γυναικόπαιδα να φύγουν. 424 άτομα λοιπόν προσήχθησαν στην Πέτρου Ράλι. Ξεκίνησε μια διαδικασία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων DNA και έγινε και μια ειδική έρευνα παίρνοντας δείγμα από τα δάχτυλά τους, και αυτό γιατί, όπως είπε και ο Σωτήρης, το άτομο που πυροδότησε την ναυτική φωτοβολίδα, είτε με στυλό, όπως λέγονται, είτε με πιστόλι, η συγκεκριμένη διαδικασία αφήνει ίχνη πυρίτιδα στα δάχτυλά τους. Όλο αυτό είναι ένα υλικό το οποίο έχει σταλεί στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Όπως είπες και εσύ, Γιάννη, δεν μπορούν, ήταν προσαχθέντες. Και οι 424 δεν μπορούσαν να κρατηθούν περισσότερο. Ως εκ τούτου αφέθηκαν ελεύθεροι και έχει γίνει μια δικογραφία από το τμήμα αντιμετώπισης αθλητικής βίας, από την υποδιεύθυνση, μια δικογραφία κατά γνώστων για βαριά κακουργήματα. Οι 424 μνημονεύονται σε αυτή για την δικογραφία. Οργάνωση, έτσι. Αυτή είναι, η έρευνα που διέταξε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Σε αυτή τη φάση οι αστυνομικοί έχουν σχηματίσει μια δικογραφία κατά γνώστων για κακουργήματα που αφορούν, ας πούμε, μεταξύ άλλων και στην απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του αστυνομικού, εκρήξεις και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Αυτή είναι ουσιαστικά μια δικογραφία ομπρέλα που θα τους δίνει τη δυνατότητα να ερευνήσουν. Από εκεί και πέρα, κάθε τι που θα προστίθενται ως απάντηση πια από τα εγκληματολογικά εργαστήρια προς την προανακριτική αρχή, δηλαδή την ασφάλεια Αττικής, αυτά όλα θα ενσωματώνονται σε αυτή τη δικογραφία. Εάν προκύψει λοιπόν στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας κάποια ταύτιση, είτε τα αποτυπώματά τους, αν προκύψουν τα αποτυπώματά τους βρεθούν πάνω σε πιστήρια, για παράδειγμα, από το σημείο της συμπλοκής, είτε αυτά είναι φωτοβολίδες, είτε αυτά που πήγαν να κάψουν στις τουαλέτες κάποιοι, διάρκεια, έτσι. Ναι. Αυτομάτως θα προκύψει αυτομάτως ουσιαστικά η ποινική εξέλιξη για τα πρόσωπα για τα οποία προκύπτουν τα νέα δεδομένα, θα καταστούν κατηγορούμενα. Αυτή είναι, όπως είπατε και εσείς, υπάρχει μια δεξαμενή, μια ομάδα ανθρώπων από τους 424 πιο συγκεκριμένοι, στους οποίους έχουν εστιάσει οι αστυνομικοί, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οι 424 άτομα είναι πάρα πολλά και αν δεν εστιάσουν σε κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα, η διαδικασία αυτή στα εγκληματολογικά εργαστήρια μπορεί να διαρκεί ακόμα και μήνες. Άρα υπάρχει ένα γκρουπ 150 ατόμων οι οποίοι είναι γνώριμοι της ασφάλειας και συγκεκριμένα αυτή των δυσυπλών. Αυτό που μας στεναχωρεί όλους και καίει και την κοινωνία, ότι πρέπει να δοθεί ένα τέλος σε όλη αυτή την ιστορία, διότι αυτοί οι 150 άνθρωποι που περιγράφεις είναι γνωστοί και όμως πάνε στο γήπεδο. Δηλαδή, το πρώτο απ' όλα που πρέπει να γίνει είναι αυτοί οι άνθρωποι που είναι γνωστοί και έχουν διαπράξει τέτοια δικήματα να μην πηγαίνουν στο γήπεδο. Ναι, αυτοί τώρα αντιμετωπίζονται, δηλαδή, να το πούμε ανοιχτά, έτσι. Στην πραγματικότητα αντιμετωπίζονται ως δολοφόνοι. Η ενέργεια, η πράξη που κάνανε ήταν δολοφονική ενέργεια. Και απλά τώρα υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος χαροπαλεύει. Η απαγόρευση της εισόδου στο γήπεδο αφορά στα ενδεχομένως μπορεί να τεθεί ως μέτρο στα πρόσωπα που έχουν κατηγορηθεί και καταδικαστεί για συγκεκριμένες ενέργειες. Λέγοντας όμως γνωστοί στην ασφάλεια και στην αθλητική βία, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουν καταδικαστεί, ότι έχουν μια τελεσίδικη καταδίκη και άρα έχουν σε ισχύ ένα μέτρο απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα. Γνωστοί σημαίνει ότι ξέρω ότι αυτός είναι ένα σημαίνον, να το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών,
στέλεχος των οργανωμένων οπαδών της Χ ομάδα. Τον βλέπουμε κάθε εβδομάδα σε όλα τα γήπεδα να πρωτοστατεί, ας το πούμε έτσι, στις κινητοποιήσεις των οπαδών. Και άρα θα εστιάσουμε την προσοχή μας στο συγκεκριμένο πρόσωπο. Αυτά είναι με βάση τον νόμο που περιγράφεις. Σωστό είναι αυτό που λες, με βάση τον νόμο. Ναι, βέβαια, αλλά τον νόμο άλλη, εφαρμόζεται. Ίσως να μπορούσε να γίνει και πιο σκληρός ο νόμος, εν πάση περιπτώσει. Ναι, εντάξει, νόμους έχουμε. Αυτά τα θέματα. Μισό λεπτό, νόμους έχουμε. Άμα μπορούμε να βάλουμε στην κουβέντα μας τον κύριο Πάκο. Βεβαίως. Τον κύριο Δημοσθένη Πάκο, που είναι ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών. Κύριε Πάκο, τώρα τα συζητάμε και με τον Γιάννη Σουλιώτη εδώ. Καλημέρα. Νόμοι υπάρχουν. Εργαλεία υπάρχουν. Μέσα υπάρχουν. Βούληση δεν υπάρχει τώρα. Το θέμα, ναι, είναι θέμα βούληση, είναι θέμα ολιγορία. Τα τελευταία χρόνια 100 φορές ότι θα γίνουν συσκέψεις για την αντιμετώπιση των χούλιγκαν. Εν τέλει, τι συσκέψεις κάνουμε. Τι κάνουμε ακριβώς. Δολοφονήθηκε ο Άλκης στη Θεσσαλονίκη και μετά ανακοινώνανε ότι κλείνουν τους παράνομους συνδέσμους. Οπότε παραδέχονται ότι με την υποπτία τους λειτουργούν παράνομοι σύνδεσμοι. Κλείσανε κάποιοι. Κλείσαν παράνομοι σύνδεσμοι, ξαναλέω. Άρα λειτουργούσανε. Προφανώς λειτουργούσανε. Το επιτρέπαμε. Κοιτάξτε, αν θέλουν να λύσουν το ζήτημα, θα το λύσουν. Εγώ λέω στις συσκέψεις που θα κάνουν σήμερα ή αύριο ή μεθαύριο να τιμωρήσουν την αστυνομία. Να μην ξαναπάμε στα γήπεδα. Δεν θέλουμε να ξαναπάμε στα γήπεδα. Δεν είμαστε security καμία ΠΑΕ, καμία ΚΑΕ. Πουθενά στον κόσμο δεν συμβαίνει αυτό που συμβαίνει εδώ. Αλλά δεν είναι λύση αυτό που λέτε. Δεν είμαστε security των ΠΑΕ και των ΚΑΕ. Να αναλάβουν μόνοι τους τα γήπεδά τους. Εμείς, όπως όλο τον κόσμο, θα πρέπει να είμαστε έξω από τα γήπεδα. Να περιφρούμε την τάξη για αυτούς που πάνε και έρχονται. Αλλά πάμε στο περιστατικό αυτό. Πρέπει, είναι θέμα τιμής, να συλληφθούν οι δράστες. Εγώ δεν είμαι προανακριτική αρχή. Να βρουν τον τρόπο. Να βρουν τον τρόπο. Αν είχε γίνει κάτι άλλο, μπορεί να τους είχαν βρει ήδη. Το γήπεδο έχει κάμερες. Εάν δεν έχει κάμερες, ποιος έδωσε την άδεια για να γίνει το παιχνίδι. Γιατί οι ευθύνες είναι και αλλού. Δεν είναι μόνο σε αυτόν τον δολοφόνο που έριξε την ναυτική φωτοβολίδα. Γιατί οι ναυτικές φωτοβολίδες και μολότοφ τρώμε συνέχεια και στις πορείες και στα γήπεδα. Αλλά τις αγοράζεις ορισμένοι τα αντιμετωπίζουν, λες και είναι πολεμική ταινία. Αλλά εμείς είμαστε εκεί. Και σήμερα ένας άνθρωπος χαροπαλεύει. Δεν είναι πολεμική ταινία. Πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους ότι σε μια δυτική κοινωνία αστική το μονοπόλιο της βίας το έχει το κράτος. Όποιας βίας. Εδώ το μονοπόλιο της βίας το έχουμε παραχωρήσει τους απέναντι, στους κακοποιούς. Και η αστυνομική είναι αναλώσιμη. Κοιτάξτε, καταλαβαίνετε ότι η κοινωνία θέλει να λυθεί αυτό, να τελειώσει έτσι. Το αντιλαμβάνεστε. Την κοινωνία τη δική μας όμως τη διοικούν σε όλα τα επίπεδα οργανωμένες μειοψηφίες. Και δεν τη διοικεί ο απλός κόσμος. Τη διοικούν οργανωμένες μειοψηφίες. Στο γήπεδο πηγαίνουμε όλοι. Στο γήπεδο κόσμος είναι οι χίλιοι κακοποιοί. Αυτούς προσκυνάνε όλοι. Γιατί κακοποιοί είναι. Ζητήσατε και χθες μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας σας και να μην πηγαίνετε στα γήπεδα και κινητοποίηση ετοιμάζεται, έτσι. Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, τη Δευτέρα το μεσημέρι, κάνουμε μια διαμαρτυρία, μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την έδρα των ΜΑΤ στο Γουδί, συμβολικά. Απλά δεν θα είναι η τελευταία. Ούτε συμβολική. Μάλιστα. Εσείς τι περιμένετε σήμερα. Εάν θεληθεί το ζήτημα του τι κάνει η αστυνομία στα γήπεδα, γιατί εμένα αυτό με αφορά αυτή τη στιγμή. Ως συνδικαλιστή αστυνομικό και ως αστυνομικό. Εάν κάνει, έχουμε καλό ποδόσφαιρο ή καλές κερκίδες, Πάκο, τι κάνει, ή τι πρέπει να κάνει. Να ρωτήσω κάτι. Ελέγχους πρέπει να κάνει. Όχι. Σωματικούς ελέγχους θα κάνω εγώ στο μαγαζί του Πάκου. Δηλαδή στο Μπουζουξίδικο, στη Συγκρού που μπαίνουν 2.000 κόσμος, κάνει σωματικούς ελέγχους η αστυνομία. Έχουμε χάσει το μέτρο. Δια πάσαν όσων είναι η αστυνομία. Μάλιστα. Το να είναι. Ο αστυνομικός να προστατεύει τη ροή των φιλάθλων ή αν θα γίνουν επεισόδια να κληθεί οτιδήποτε, ναι. Σωματικούς ελέγχους θα κάνουμε εμείς στο μαγαζί του καθενός. Πάντως το συγκεκριμένο τώρα έγινε εκτός γηπέδου, έτσι. Προφανώς έγινε εκτός γηπέδου, αλλά όλοι ξέραν. Όλοι γνωρίζανε τι θα γίνει. Όλοι γνωρίζανε ότι θα γίνουν επεισόδια. Και λέει: πηγαίνετε μια δημιουργία τη ΙΑΤ εκεί, κρύφτε την όμως 500 μέτρα μακριά, να μην την δουν. Άρα γιατί την πας. Αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί υπάρχουν και άλλου είδους ευθύνες, ξαναλέω. Βαρύτατες, πρέπει ορισμένοι να σηκώσουν το ανάστημά τους. Πάντως η κυβέρνηση διαμηνύει ότι θα το τελειώσει το θέμα τώρα και ότι θα κάνει πράγματα που δεν έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες. Να τιμωρήσει την αστυνομία με 10 αγωνιστικές εκτός γηπέδων και με μείον 3, να μην πάμε 10 αγωνιστικές στα γήπεδα. Μάλιστα. Κατανοητός. Αυτό λέω εγώ. Γιάννη, ήθελες να πεις κάτι. Συγγνώμη.
Ήθελα να πω ότι μετά το περιστατικό που προέκυψε με τις Κροάτες, ένα από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και αποφασίστηκαν ήταν να επανέλθει η αστυνομία και να κάνει τους ελέγχους στις θύρες των οργανωμένων. Και αυτό που ήθελα απλά να ρωτήσω είναι ότι το Δήμο είναι ουσιαστικά στο διάστημα πριν το περιστατικό με τους Κροάτες. Πάλι η αστυνομία δεν έκανε σε μεγάλο βαθμό τους ελέγχους στις εισόδους ή ήταν επανήλθε. Όχι, ήταν... Αυτό είχε αρχίσει και οπισθοχωρούσε. Δηλαδή στους οργανωμένους οπαδούς δεν πήγαιναν αστυνομικοί, είχε security τον ΠΑΕ. Καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο γινόταν αυτό. Γιατί εκεί είναι λίγο πιο έκριθμα τα πράγματα. Οπότε αναλάβανε η ΠΑΕ ή η ΚΑΕ ή οποιοδήποτε άλλο να έχει μια ομάδα security για να μπορεί να γίνει οποιοδήποτε έλεγχο. Ήταν σε κάποιες άλλες θύρες οι αστυνομικοί. Εγώ διαφωνώ κάθετα, το ξέρω ο κύριος Σουλιώτης, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, στο να είναι στις θύρες αστυνομικοί. Και δεν πρέπει να είναι. Εκεί θα πρέπει να έχει security. Οι αστυνομικοί θα πρέπει να είναι σε κάποια άλλα σημεία, αν πρέπει να είναι εκτός γηπέδου, ούτως ώστε να προστατεύουν τους φιλάθλους που είτε πηγαίνουν είτε φεύγουν από το γήπεδο. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Εάν συμβεί το οποιοδήποτε περιστατικό εντός γηπέδου, από εκεί και έπειτα έχει την ευθύνη ο υπεύθυνος ασφαλείας της ομάδας να συνεννοηθεί με την αστυνομία για την οποιαδήποτε επέμβαση. Γιατί μια επέμβαση μέσα στο γήπεδο δεν είναι και εύκολη. Αυτό που γίνεται σε όλο τον κόσμο δηλαδή. Κατανοητό. Να είμαστε. Πώς να το πω. Να γίνουμε λίγο Ευρωπαίοι. Μάλιστα. Τώρα μας λένε ότι θα πάρουμε 30 ευρώ για κάθε παρουσία μας στο γήπεδο. Που κι αυτό ελέγχεται τι λεφτά θα πάρουμε και αν θα τα πάρουμε. Γιατί το νομοσχέδιο που είναι υποδιαβούλευση, το σχέδιο που είναι υποδιαβούλευση. Δεν καλύπτει τίποτα από αυτά που λέμε. Πάντως, η ζωή του συναδέλφου δεν κοστίζει 30 ευρώ. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, κύριε Πάκο. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Πάντως, να ευχηθούμε ο άνθρωπος να καταφέρει. Να ευχηθούμε γιατί είναι μια περαστικά. Πάρα, πάρα πολύ σημαντική. Και κουράγιο στην οικογένειά του και στη δημιουργία του. Που αν δεν κάνανε τουρνικέ στο συνάδελφο, τα οποία έχουν αγοράσει με δικά του έξοδα. Δεν του τα χορήγησε κανείς. Είτε με δωρεές ιδιωτών τα έχουμε αυτά που θέλουν να βοηθήσουν. Τους συναδέλφους, είτε με δικά τους έξοδα. Μάλιστα. Λοιπόν. Επειδή αναφερθήκατε σε αυτό, για να ακούσουμε, γιατί υπάρχει ένα έτσι χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, την προσπάθεια των συναδέλφων σας εκείνες τις δύσκολες ώρες. Εισέρχονται Παπαδιαμάντη, κάνω κίνηση προς πίσω. Το σταθμό κέντρο Εθνέων, το σταθμό. Λύθη, Αποστόλη, λύθη. Πες μου λίγο για τον συνάδελφο. Έχουμε κάνει το τουρνικέ. Το πράγμα δεν είναι κάτι, γιατί το έχουμε φτάσει. Το έχουμε φτιάξει το τουρνικέ. Έχει παραστεί έχουν πάθει τις πρώτες βοήθειες. Έχει χαθεί αρκετά να γνωρίζετε. Γι' αυτό και να συντομεύει ο σταθμός. Έχει κανονικά εσύ ο συνάδελφος αποστολή. Αυτό το έχουμε φτιάξει. 4 ηλίθι. Όταν έρθει 5.41, επαναλαμβάνει το κέντρο. Κίνησε κανονικά τις δυνάμεις τις 2, 5.41 και 5.35. Βάλε μέσα τα άτομα. Και θα παραμείνει δύο εξόδους με τις δημιουργίες. Δεν θα εκτεθεί κανείς από το γήπεδο αν δεν λάβει εντολή. Το έλαβε και από Σικελιανού και από Αγία Σάνης. Είμαστε κατανοητοί. Δεν μπορούμε να το κρατήσουμε. Όσα μας ενημερώνει ότι σε ένα θα είναι εκεί, αυτό μας ενημερώνουν. Να πω κάτι για την αιμοδοσία που γίνεται, γιατί μου το στέλνουν τώρα. Ναι, στο γενικό κρατικό έχει πάρα πολύ κόσμο. Και μου λένε ότι θα εξυπηρετηθούν μόνο όσοι είναι παρόντες εκεί, γιατί δεν θα προλάβουν οι υπόλοιποι. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Είναι μια πολύ μεγάλη έκκληση από τους αδέλφους σας για αίμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Σημαντικό και αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πάκο, καλά, και τον Γιάννη Σουλιώτη. Ευχαριστούμε.